Γεια σας φίλοι μου καλοί. Καλώς ήρθατε και σήμερα. Ο φίλος ο Γιώργος ο Θανασιάς, αναπόσπαστο μέλος της ομάδας μας στο Facebook «Η παρέα του παππού Τάσου» και διαχειριστής, κάθε τόσο ανεβάζει και κάτι πάρα πολύ νόστιμο. Και προχθές είχε ανεβάσει ένα κριθαρότο με λαχανικά. Και σκέφτηκα, μια και ξεκίνησε τώρα η νηστεία, να σας το παρουσιάσω. Μόνο που είδα τη φωτογραφία πραγματικά με έπεισε, γι' αυτό και σήμερα θα σας το δείξω σε βίντεο κάνοντας δύο εκδοχές. Όπως ακριβώς το έκανε ο Γιώργος. Μία μόνο με λαχανικά για αυτούς που νηστεύουν και μία με επιπλέον λουκάνικο για όσους δεν θα νηστέψουν. Επιλέξτε εσείς στο τέλος ποια εκδοχή θα κάνετε για εσάς. Με πολύ λίγα και απλά υλικά θα φτιάξουμε ένα νοστιμότατο πιάτο. Θα καθαρίσουμε και θα ψιλοκόψουμε τα λαχανικά σε κύβους το κρεμμύδι ψιλοκομμένο. Ο Γιώργος έχει μόνο πιπεριά φλωρίνης, κολογιδάκι και καρότο μέσα, κρεμμύδι και σκόρδο με λιτζάνα. Για λίγο χρώμα θα βάλω εγώ κίτρινη και πράσινη πιπεριά για ωραιότερη εικόνα. Κόψουμε και τη μελιτσάνα σε κύβους. Θα κόψω το λουκάνικο σε μικρούς κύβους. Μικρό είναι και το κριθαράκι, μικρό θα κοπεί και το λουκάνικο. Πρασά το λουκάνικο από την πιάλια τρικάλων. Μας χουμυρίζει. Θα περάσω από το μπλέντερ και ένα κουτί κονσέρβα ντομάτες αποφλοιωμένες. Και κονκασέ μπορείτε να βάλετε. Θα ξεκινήσουμε από τη μελιτζάνα, θα την τσιγαρίσουμε μόνη της, γιατί ρουφάει πολύ λάδι. Θα βάλουμε ελαιόλαδο στο τηγάνι. Όσο βάλουμε, τόσο θα πιει. Γι' αυτό δεν βάζουμε πάρα πολύ. Μόλις κάψει το λάδι, μέσα της μελιτζάνας. Μόλις αρχίσει και παίρνει χρώμα η μελιτζάνα, ξερνάει τα λάδια που ρούφηξε στην αρχή. Οπότε την αφήνουμε λιγάκι ακόμη. Αφού ρόδισε όμορφα και ωραία, τη βγάζω από τη φωτιά. Αφού στράγγισε λίγο η μελιτζάνα, θα ξαναρίξουμε το ελαιόλαδο στο τηγάνι. Θα προσθέσουμε λιγάκι ακόμη. Πάμε για τα κολοκυθάκια. Τηγανίζω πρώτα τα λαχανικά που έχουν τα πιο πολλά υγρά. Το ελαιόλαδο που στράγγισε και ακόμη λίγο. Κρεμμύδι, πιπεριές και καρότα που θα ρίξουμε τώρα όλα μαζί. Θα τα σοτάρουμε και αυτά ώσπου να μαραθούν. Αφού μαράθηκαν και αυτά, έχουν μαλακώσει λιγάκι οι πιπεριές και τα καρότα, θα προσθέσουμε το σκόρδο.
Θα το αφήσουμε να τσιγαριστεί για ένα λεπτό. Ανακατεύουμε όλα μαζί. Θα επιστρέψουμε στο τηγάνι τη μελιτζάνα και το κολοκυθάκι. Και θα τα αφήσουμε για λίγο στην άκρη. Σε ένα δεύτερο τηγάνι θα ρίξουμε λίγο ελαιόλαδο. Και μόλις ζεσταθεί θα ρίξουμε μέσα το λουκάνικο. Θα το τηγανίσετε όσο νομίζετε. Προσχομύρισε το πράσο. Αφού το τηγανίσετε κατά την προτίμησή σας, θα το αφαιρέσουμε από το τηγάνι, αφήνοντας τα λάδια μέσα. Από εδώ τώρα θα πάρουμε το μισό και θα το ρίξουμε στο άλλο τηγάνι, εκεί που είναι τα λουκάνικα. Εδώ θα γίνει το νηστίσιμο. Θα ρίξουμε τώρα μέσα το κρυθαράκι και θα το ανακατέψουμε εδώ πέρα να τραβήξει το λαδάκι. Όσο πιο πολύ λαδάκι τραβήξει, τόσο πιο σπυρωτό θα μας βγει μετά. Σιγανή φωτιά. Αφού περάσανε 4 λεπτά περίπου, το κρυθαράκι έχει πιει τώρα το λαδάκι. Θα προσθέσω την ντομάτα, μισή στο ένα, μισή στο άλλο. Στο σημείο αυτό θα τα αλατίσουμε, χοντρό αλάτι από το μεσολόγγι. Κανονίστε πόσο αλάτι θα βάλετε, σε αυτό λιγότερο γιατί το λουκάνικο είναι και αυτό αλμυρό. Πιπέρι φυσικά, όσο νομίζετε, και την αγαπημένη μας ρίγανη, και από αυτή όσοι νομίζετε. Είπαμε ότι θα κάνουμε κρυθαρότο, όπως ριζότο. Τώρα θα ρίχνουμε λίγο βραστό νερό και θα βράζουμε σε πολύ χαμηλή φωτιά. Ανακατεύοντας. Ώσπου να μαλακώσει το κρυθαράκι, αλλά να είναι και σπυρωτό. Το κάνετε όσο ζουμερό θέλετε. Αλλά σαν κρυθαρότο δεν πρέπει να είναι πολύ ζουμερό. Το αφήνουμε να πιει όλο το νεράκι και μετά προσθέτουμε κι άλλο. Αργά αργά. Όπου τι γίνεται. Λίγο νεράκι ακόμη. Η φωτιά πάντα χαμηλή. Τέλειο θα βγει. Γιώργο, από τη φωτογραφία το κατάλαβα ότι είναι πολύ καλό. Τελευταίο νεράκι, λίγο. Και λίγο εδώ. Από 1700 γραμμάρια νερό που είχε μέσα ο βραστήρας, περίσσεψε περίπου 1,5-2 φλιτζάνια. Το θέλουμε σπυρωτό, γι' αυτό δεν το αφήνουμε να βράσει παραπάνω. Σε αυτό τώρα θα προσθέσουμε το λουκάνικο
Σβήνουμε τη φωτιά. Το λουκάνικο θα ζεσταθεί από το κρυθαράκι. Ούτως ή άλλως δεν πρόλαβε να κρυώσει. Και λάτε να φάμε. Εδώ είναι με τα λαχανικά. Και εδώ με το λουκάνικο, για όσους δεν νηστεύουν. Εντάξει, βάλαμε μέσα το ψιλοκομμένο, αλλά και ένα μεγαλύτερο κομμάτι από πάνω το κάνει πιο όμορφο. Ή να βάλουμε και ένα κρασάκι λευκό παγωμένο και το κόκκινο πάει. Λίγο πιπεράκι. Και σε αυτό. Θα δοκιμάσω τώρα λίγο από το νηστίσιμο. Τέλεια γεύση. Πάρα πολύ καλή γεύση. Ειλικρινά δηλαδή. Εξαιρετικό. Να δοκιμάσουμε και αυτό με το λουκάνικο. Για αυτούς που δεν νηστεύουν. Τώρα όσοι νηστεύετε, μετά την νηστεία να το φτιάξετε οπωσδήποτε με λουκάνικο. Πάρα πολύ καλό αυτό, αλλά αυτό δεν πιάνεται. Γιώργο, πολύ καλή η πρότασή σου. Το λουκάνικο με το πράσο είναι φανταστικό. Πάρα πολύ χορταστικό το κρυθαρότο, με ή χωρίς λουκάνικο και χαμηλού κόστους. Λουκάνικο από την Πιάλια Τρικάλων. Ναι, έτσι ακριβώς. Τα λέμε πάλι στο επόμενο βίντεο. Γεια σας φίλοι μου. Πατήστε στο κοκοράκι για εγγραφή. Για νηστίσιμα φαγητά αλλά και γλυκά, από εδώ. Φαγητά για γιορτινό και χριστουγεννιάτικο τραπέζι, από εκεί. Για χοιρινό πράσο σέλινο, από εκεί.